Φίλες και φίλοι, καλώς ήρθατε στις τηλεοπτικές σειρές και σε ένα ακόμη βίντεο για τη σειρά Έρωτας Φυγάς. Όπως θα δούμε στα νέα επεισόδια, ο Ιάσονας, που έχει χάσει πλέον όλη του την περιουσία, νιώθει ότι πλέον βρίσκεται στο χείλος του γκρεμού. Παράλληλα, η Φωτεινή είναι νεκρή και ο Κοντογιάννης αρχίζει να χάνει τα λογικά του από την απώλειά της. Εγώ φταίω για όλα. Όπου πάω, σκορπάει το κακό. Εσύ ήσουν πάντοτε καλή. Τι έκανα ο άθλιος? Πώς σου το έκανα αυτό? Λέει μέσα στα αναφιλητά του. Η Αλεξάνδρα με τη σειρά της ετοιμάζει τα πράγματά της για να εγκατασταθεί στο νέο της σπίτι με τον Μάρκο και κατ' εντολήν του Ιάσονα που της έδωσε διαζύγιο. Μάλιστα οι εργάτες του αρχοντικού τη βοηθάνε να στήσει το νέο της σπιτικό. Και ενώ αυτά συμβαίνουν, η επιστροφή της Ευγενίας από τη φυλακή θα του στερήσει το Στεφανάκο από το νέο του σπίτι. Ο γιος μου θα μείνει μαζί μου, με τη μητέρα του. Δεν έχει να πάει πουθενά, τους λέει. Ο Στέφανος πάλι δίνει διορία στην Νότα να ξεκουμπιστεί από το κιάρι. Αλλιώς θα φροντίσει ο ίδιος να την εξαφανίσει. Να φύγεις και να μην σε ξαναδώ ποτέ στα μάτια μου. Γιατί διαφορετικά, να είσαι σίγουρη ότι δεν θα σε λυπηθώ, της ξεκαθαρίζει. Αργότερα, ο Κοντογιάννης αποκαλύπτει στο Στέφανο ποιος κρύβεται πίσω από τη δολοφονία της Μαριέτας για να τον παγιδεύσει. Παρ' όλα αυτά, εσείς μην ξεχάσετε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι μας και να πατήσετε στο καμπανάκι δεξιά, έτσι ώστε να μαθαίνετε όλα τα νέα μας. Αυτά για τώρα, τα λέμε στο επόμενο βίντεο. Γεια σας!